και ο Γιάννη Λιτοφτσένκο στο φάουλ για τους ερυθρόλευκους. Σκάβει την μπάλα για τον Μπατίστα που πιάνει την κεφαλιά από Κρούλιο Τάκος. Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Λιτοφτσένκο δεν εκτελεί πλασαριστά, εκτελεί απευθείας ο Λιτοφτσένκο. Στο δεύτερο δοκάριο που είναι ο Προτάσοφ. Έρχεται ο Καραπιάλης, το πάρει, πιάνει και το σούτ. Η μπάλα ξεφεύγει από τον Τάκο, η προβολή και το 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Γιώτη Τσαλοκύρη. Πάντα μέσα στις φάσεις ο αρχηγός των ερυθρόλευκων πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Τάκου για να ανοίξει το σκορ για τους Πειραιώτες, ξεσηκώνοντας τι ενθουσιασμό στις εξέδρες του Σταδίου Καρεσκάκη. Προτάσοφ και Καραπιάλης, Μπατίστα και πάλι για τον Προτάσοφ. Προτάσοφ αφήνει στον Λιτοφτσένκο που έρχεται, πιάνει αμέσως το σούτ και μπαλάου. Και ο Γιάννη Λιτοφτσένκο έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Απευθείας αποδείχνουν τα πράγματα. Πραγματικά το εκτελεί απευθείας η απόκριση του Τάκου. Η κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Προτάσοφ πατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή και απομακρύνει ο Χαραλάμπους. Λιτοφτσένκο εκεί μπροστά τον Τσολερίδη. Περνάει πολύ ωραία για το σωτήρι Μαυρομάτι. Μέσα στην περιοχή ο Μαυρομάτης κόβει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Έρχεται εκεί ο Καλατζής, η προβολή. Τακουνάκι, Προτάσοφ, η κεφαλιά από τον Μπατίστα. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Και τελικά όλα δείχνουν ότι ο Δεσαϊκός αποφεύγει την, για δεύτερη φορά την παραβίαση της εστίας του. Μπατίστα προσποίησης, τον κρατάει ο αντιπαλός. Το αφήνει στον Λιτοφτσένκο, πιάνει το σου την μπάλα στο ριζότο, κάνει μετά την απόκριση του Τάκου. 40 λεπτό, κόλλευση στο φάουλ για τον Δεσαϊκό. Απευθείας η μπάλα αναπηδά μπροστά από τον Μίτσο και βγαίνει κόρνερ. Χατζίδης επιχειρεί με τοπική επίθεση, ξεπερνάει δύο αντιπάλους, κερδίζει και την κόντρα. Εναλλαγή με τον Προτάσοφ, η μπάλα φτάνει στον Καλατζή που βγάζει την σέντρα. Την άλλη πλευρά που είναι ο Βασίλης Καραπιάλης, επαναφέρει την μπάλα μπροστά από τον Μπατίστα, κόβουν οι αμυντικοί, έρχεται ο Χατζίδης και έντωσε και η μπάλα είναι out. Χατζίδης περνάει πολύ ωραία, δύο αντιπάλους, θα αφήνει στον Λιτοφτσένκο και πάλι Χατζίδης, τέτα τέτο, Χατζίδης πλασάρει από το μακρύνι μετά από δύο τάκος. Να λοιπόν η καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Βλέπει πολύ ωραία τον Μαυρομάτι μέσα στην περιοχή. Μαυρομάτι θέλει να πλασάρει από μακρύ με τα πόδια σε κόρνερ ο Τάκος. Καραπιάλης πατάει την μπάλα για τον Λιτοφτσένκο που πιάνει το σούτ και η μπάλα για λίγο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Εδεσαϊκού. Λιτοφτσένκο στο κόρνερ για τους Πειραιώτες. Η κεφαλιά από τον Καραταΐδη. Καρασιαρίδης βάζει τον κεφάλι του μπροστά από τον Τάκο και έχουμε κόρνερ. Η συμπαλιά του Κόλεφ για τον Παπαδόπουλο που είναι μόνος του. Παπαδόπουλος θέλει να πλασάρει τον Μίρτσο. Δεν είναι καλό το πλασάρι, του μπαίνει στη φάση και ο Ζουμπούλης. Ίσως η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Σε αυτήν την ξαφνική αντεπίθεση του Εδεσαϊκού μετά την παλιά του Κόλεφ. Ζουμπούλης έχει μπροστά τον Μιτσιμπόνα. Κάνει μια παλιά για τον Τέντζο. Η σέντρα του Τέντζου. Έρχεται εκεί ο Κότσιφας. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Να τώρα ο Κουρουκερέζης. Επιμένουν οι παίκτες του Εδεσαϊκού. Ζουμπούλης αφήνει την πάση στον Παπαδόπουλο. Πλασάρει ο Παπαδόπουλος και είναι το 1-1. Ακριβώς το 90 ο Εδεσαϊκός ισοφαρίζει τον Ολυμπιακό. Σε μία από τις ελάχιστες επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων. Ο Παπαδόπουλος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Μίρτσου και κάάνει αναπάντεχα το 1-1 στο 90. Χατζίδης έξω από την περιοχή. Βγάζει την σέντρα, η μπάλα φτάνει στον Μπατίστα, δύο μέτρα Μπατίστα πλασάρει. Εκπληκτική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, Τάκος απομακρύνει με τα πόδια.